Οι πιέσεις του βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη για την ανάγκη δημιουργίας μονάδας αιμοκάθαρσης στο Κέντρο Υγείας Πρίνου στη Θάσο δείχνουν να φέρουν αποτέλεσμα. Ήταν μία και παραμένει μία από τις βασικές μου προτεραιότητες να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια μονάδα τεχνητού νεφρού στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, ούτως ώστε, όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, αυτοί οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται αρκετές ημέρες την εβδομάδα και ειδικά τους χειμερινούς μήνες να μπορούν να κάνουν την αιμοκάθαρσή τους στο νησί τους. Η δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης είναι ένα από τα θέματα που από την πρώτη στιγμή είχε θέσει ο Μακάριος Λαζαρίδης στις επαφές του με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και το οποίο, όπως προκύπτει από τα λεγόμενα του αρμόδιου υφυπουργού Βασίλη Κοντοζαμάνη, θα ικανοποιηθεί άμεσα. Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός, μιλώντας πριν από λίγες ημέρες σε συνέδριο για την υγεία και την ασφάλιση, τοποθετήθηκε για τη μονάδα αιμοκάθαρσης στη Θάσο. Βλέπω λοιπόν, και το βλέπω με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, το ότι η πολιτική ηγεσία, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και ο κύριος Κικίλιας και ο κύριος Κοντοζαμάνης κινούνται πολύ γρήγορα και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και αποτελέσματα με την έννοια της τελικής, αν θέλετε, υπογραφής από την πολιτική ηγεσία για την έναρξη των προβλεπομένων εργασιών που πρέπει να γίνουν και των διαδικασιών πρωτίστως για τη δημιουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού. Και το λέω αυτό γιατί μόλις πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Κοντοζαμάνης και τον ευχαριστώ δημόσια όπως και τον κύριο Κικίλια, μιλώντας σε ένα συνέδριο για την υγεία και την ασφάλιση, έκανε μία επισήμανση βάζοντας ως προτεραιότητα την δημιουργία μονάδας τεχνητού νεφρού στη Θάσο. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε άμεσα έχει να κάνει με την αιμοκάθαρση, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές και ειδικά σε κέντρα υγείας, όπου μέχρι σήμερα δεν μπορούν να λειτουργήσουν μονάδες τεχνητού νεφρού και θα δώσουμε τη δυνατότητα να συμβεί αυτό, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν πολίτες άγωνων και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας, όπως είναι παράδειγμα στα νησιά, συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε τη Θάσο, έχουμε την Εύβοια, έχουμε την Πάρο και άλλα νησιά όπου υπάρχει συγκεκριμένος μικρός πληθυσμός ο οποίος πρέπει να εξυπηρετηθεί. Υπάρχει ήδη η θετική εισήγηση από την διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ναι, την οποία ανήκει και η Καβάλα κατά συνέπεια και η Θάσος, ναι, και το Κέντρο Υγείας βεβαίως και όλα τα κέντρα υγείας της Καβάλας ανήκουν στη 4η Υγειονομική Περιφέρεια. Είναι θετική εισήγηση, έχει σταλεί στο Υπουργείο Υγείας και είμαστε εκεί. Νομίζω ότι πολύ σύντομα πλέον θα έχουμε και τη δυνατότητα να το ανακοινώσουμε και επίσημα ότι θα προχωρήσει η διαδικασία για τη δημιουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού.